Να πάμε σε κάτι πιο χειροπιαστό. Και κάτι το οποίο συζητήσαμε και στο τέλος του αγώνα, Φάνη, είχε να κάνει με τη δική σου απόδοση χθες. Δηλαδή, εγώ προχώρησα λίγο παραπάνω, σε χαρακτήριζα ομοιραίος παίκτης του αγώνα, γιατί έπαιξες 4 φορές. Αν είχες φέρει 1-2 πόντους, ίσως ο αγώνας να μην είχε πάει στην κόκκινη ομάδα. Θέλω να πεις τι ακριβώς συνέβη. Ήταν ψυχολογικό το θέμα, ήταν θέμα στόχου, γιατί σε έβλεπα μετά από κάθε ήταν να φεύγεις κιόλας, να θες λίγο χρόνο μόνος. Ξέρουμε ότι το κάνεις αυτό. Έχει 4 το Τέμο Γιουλέκας, 1 ο Φάνης για να φέρει μπροστά τους μπλε. Σημαδεύει, δεν θα το κάνει, άλλη μια προσπάθεια. Πέρασε ξιστά. Φωνάζει εκεί ο Ντάνιελ, ο Γκιουλέκας θα διώξει άλλο ένα. Ο Γκιουλέκας έχει 2 το τέμ, παραμένει με 1 ο Φάνης. Θα μαζέψει λίγα κρυκάκια ο Γκιουλέκας και από το τραπέζι επιστρέφουν γρήγορα και οι 2 πίσω. Σημαδεύει ο Φάνης, δεν το κάνει, τελευταίο το τέμ για τον Γκιουλέκα και τον Φάνη. Ο Φάνης σημαδεύει χαμηλά, ο Γκιουλέκας θα πάρει μόνο ένα κρυκάκι. Απίστευτες οι τελευταίες αναμετρήσεις, ο Γκιουλέκας σημαδεύει και το κάνει. 19 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Τέσσερις αγώνες στον αγώνα και ένα φλάγκαρα, ήταν 5. Ναι. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο θέμα στόχου, γιατί αν εξαιρέσεις το τελευταίο το τέμ από αριστερά, όχι δεξιά, το δεξιά το είχα. Δηλαδή τα πρώτα τραπέζια τα πετύχαινα κατευθείαν, δυσκολευόμουν λίγο στο δεξιά πίσω και στη μέση. Το αριστερό δεν το είχαμε τίποτα, δηλαδή το βλέπα σήμερα στον ύπνο μου. Θέμα του αριστερού. Τι? Θέμα του αριστερού. Δεν μπορούσα να το πετύχω, Γιώργο. Δηλαδή, είχα πάρα πολλές ευκαιρίες να κερδίσω και με τον Γιώργο και με την Κατερίνα. Δεν τα κατάφερα. Όταν έχεις τόσες ευκαιρίες, είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Προφανώς και θα σε τιμωρήσουν. Ήταν μια πάρα πολύ κακή μέρα για μένα. Η αλήθεια είναι ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά, γιατί όντως ήμουν ομοιραίος παίχτης. Έχω μάθει να αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Με μια μέτρια δικιά μου απόδοση, δεν σου λέω πάρα πολύ καλή, μέτρια δικιά μου απόδοση, πιστεύω θα είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να αλλάξει το σκορ, σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό ήταν ντόμινο ψυχολογικό, δηλαδή κάνεις την πρώτη ήττα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Γιατί δεν ξέρουμε είχα, όλοι δεν ότι βγήκε. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει και στην εκεί που καίει η μπάλα που λέμε. Δεν μου βγήκε. Ποτέ. Δηλαδή, εγώ και με την Κατερίνα και με τον Γιώργο πίστευα ότι θα κερδίσω όπως πιστεύω ότι θα κερδίσω κάθε αγώνα που μπαίνω. Έφτασα στο 1 το τέμ, πρώτος και τις 2 φορές. Δεν τα κατάφερα και τα παιδιά με τιμώρησαν όπως είναι πάρα πολύ λογικό. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ένα Φάνη Σταμάτη, ο οποίος χθες χάνει 4-5 φορές μαζί με το πρώτο φλάγκ επιλογής. Αλλά τον επιλέγετε, τον εμπιστεύεστε να μπει στο best of. Πώς έγινε αυτή η κουβέντα, ποιος την ξεκίνησε? Γιώργο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον εμπιστευτούμε, καθώς έχει αποδείξει ο Φάνης σε πάμπολες φορές το πόσο δυνατός είναι και πόσο καλός. Και εκείνη τη στιγμή, πραγματικά, το να βάλεις έναν παίκτη ο οποίος είναι σαν το Φάνη, πόσο αγωνιστικός, δηλαδή το πόσο θέλει τη νίκη. Εγώ θεωρούσα, όπως και ο Ντάνιελ, ότι θα έμπαινε ακόμα πιο δυνατά μες. Δηλαδή, το ήθελε ακόμα πιο πολύ. Από πιο πολύ από τον καθένα μας εκείνη τη στιγμή να φέρει τη νίκη. Γιατί δεν είχε φέρει τις προηγούμενες, οπότε το ήθελε πιο πολύ, γι' αυτό και τον εμπιστευτήκαμε να μπει. Παρόλο που δεν έφερε τη νίκη, ζήσαμε έναν αγώνα θρίλερ. Πραγματικά ένα θρίλερ ο τελευταίος αγώνας της Κατερίνας μαζί με τον Φάνη. Να παρακολουθούμε την κάθε βολή και της Κατερίνας και του Φάνη. Στην Κατερίνα λέμε μην μπει, μην το ρίξει. Στο Φάνη να ρίξει. Δεν έγινε. Από την πλευρά μας δεν τα κατάφερε ο Φάνης. Αλλά δεν μετανιώνουμε σε καμία περίπτωση για την επιλογή μας που κάναμε. Καθώς ξέραμε ότι μπήκε στα 1000% εκεί πέρα μέσα στον αγώνα για να καταφέρει να φέρει τον πόντο. Λοιπόν, θα ήθελα και την άποψη της Κατερίνας. Βλέπεις τον Φάνη απέναντί σου, τον τελευταίο πόντο εν τέλει. Περίμενες να έρθεις στην αφετηρία απέναντί σου ή περίμενες να δεις κάποιον άλλο παίκτη από την πλεομάδα? Εγώ το θεώρησα λάθος που μπήκε ο Φάνη. Θεωρώ ότι ο Ντάνιελ και η Δώρα ήταν πιο καλοί εχθές, είχαν πιο ψυχραιμία. Πόσο μάλλον όταν είδε ότι. Και λάθος και επιλογή του που με διάλεξε για τον best of, γιατί είχα πάρα πολύ καλές βολές. Δεν είναι ότι ήταν κάποιος κακός και κέρδισα. Όλες μου οι βολές, ειδικά και με τη Σεντά, ήταν 3-3 στα πίσω. Δηλαδή δεν έχανα καμία βολή. Απλά μάζευα και πετύχαινα τα τοτέμ. Πάλι θέση για 3 τελευταία τοτέμ. 2 τώρα. Καλές οι βολές της. 1 τελευταίο. 3-3 από την Κατερίνα. Παίρνει τον πόντο. Το θεώρησα λίγο εγωιστικό. Θεωρώ ότι δεν είχε την ψυχραιμία. Και θα μιλήσω γιατί κι εγώ όταν χάνω, αν έχω χάσει 2 ή 3 ήττες. Πάντα έβαζα τη Δώρα να μπει στα best of γιατί δεν είχα την ψυχραιμία και ήξερα ότι θα χάσω. Οπότε δεν ήθελα να κρεμάσω την ομάδα μου. Και έχει γίνει πολλές φορές Δώρα, αν δεν θυμάσαι σωστά. Και κερδίσαμε αγώνες έτσι. Οπότε, επειδή έχει χαρακτήρα ανταγωνιστικό, ήθελε να πάει να κερδίσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και με διάλεξε. Που ήταν λάθος να με διαλέξει. Έπρεπε να διαλέξει τον Γιώργο. Και από το πάθος του, εγώ ήμουν σίγουρα ότι θα τον κερδίσω χθες. Παιδιά, να απαντήσεις λίγο Φάνη σε αυτό. Κάτι στο εγωιστικό. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα έχει την ψυχραιμία στο στόχο.
Εγώ νομίζω ότι είχα απόλυτη ψυχραιμία. Νομίζω ότι το απέδειξα. Έφτασα πολύ μπροστά κιόλας από την Κατερίνα στο τελευταίο το τέμα. Απλά δεν κατάφερα να ρίξω το τελευταίο. Και η αλήθεια είναι ότι και να χάσω, που έχει συμβεί πολλές φορές, έχω την ψυχραιμία στους κρίσιμους πόντους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές. Και ξαναλέω ότι δεν ήταν καθόλου εγωιστικό. Πίστευα ότι μπορώ να κερδίσω. Και ακόμα πίστευω ότι μπορώ να κερδίσω, άσχετα αν έχασα για ένα. Πώς λέγεται, από ένα τοτέμ που ήταν ξεκάθαρα δική μου ανικανότητα, γιατί είχα πάρα πολλές βολές να το τελειώσω και στα δύο μάτς που έπαιξα. Οπότε νομίζω ότι δεν το μετανιώνω σε καμία περίπτωση, δεν ήταν καθόλου εγωιστικό και πάρα πολλές φορές ίσα-ίσα που στο best of είτε θα παίξω με τον Γιώργο είτε θα παίξω με την Κατερίνα είναι πάρα πολύ λογικό. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί το θεωρεί εγωιστικό. Θεωρώ ότι ο Ντάνιελ και η Δώρα είχαν καλύτερες βολές. Ο Ντάνιελ μπήκε να παίξει, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε με τον Γιώργο. Επίσης, απλά δεν μπήκε το ματσάρισμα. Η Δώρα θεωρώ ότι είχε καλύτερες βολές. Επίσης, εγωιστικό θα ήταν αν επέλεγε από μόνος του να μπει, χωρίς να μιλήσει με εμάς. Μίλησε με εμάς και πραγματικά μέχρι και εμείς θέλαμε να μπει, γιατί οι πόντοι που έχασε δεν ήταν πόντοι οι οποίοι τους έχασε γιατί δεν ήταν ικανός. Πραγματικά πιστεύαμε ότι μπορεί να φέρει τον πόντο και πραγματικά πιστεύαμε ότι δεν. Το 0-3 που είχε κάνει μαζί με το φλάγμα, μαζί με το που είχε παίξει επειδή στους τρεις αγώνες, δεν ήταν αντιπροσωπευτικό στην προσπάθειά του. Και πλάσω ότι όταν καίει η μπάλα. Είναι διαφορετικός πόντος. Και θέλαμε να φέρει τον πόντο. Το θέλαμε πάρα πολύ να πάρει. Και νομίζω ότι το έχω αποδείξει άπειρες φορές αυτό που λέει ο Ντάνιελ. Παιδιά, θέλατε τον πόντο για δική σας στρατηγία, για να κερδίσετε τον αγώνα, όχι για να φτιάξετε την ψυχολογία του Φάνη. Φαντάζομαι. Όχι, αφορούσε καθαρά. Είναι ομαδικό, καθαρά. Ωραία, ομαδικό. Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι ήταν μια σωστή ομαδική επιλογή να μπει ο Φάνη στον πεστό? Γιώργο, άμα δεν είχε συμβεί κάτι παραπλήσιο στο παρελθόν, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μια αλόκοτη επιλογή. Από την άποψη ότι ο Φάνη είναι ο καλύτερο παίχτη ανεξάρτητα με τι 4 ήττες. Στο παρελθόν όμως έχουμε δει ότι ενώ έχει φέρει 2 ήττες για την ομάδα του, 2 και 3 φορές δεν έχει μπει σε best of the flag. Και όταν εμείς είχαμε την απορία ότι γιατί δεν μπήκε ο Φάνης, σήκωσε το χέρι και είπε: ρε παιδιά, εγώ έβαλα πίσω τον εγωισμό μου, επειδή δεν είχα το στόχο ότι είχα φέρει 2 ήττες για παράδειγμα, και έβαλα πίσω τον εγωισμό μου και μπήκε μπροστά κάποιος άλλος που ήταν καλύτερος στις βολές. Οπότε αυτό που είπε ουσιαστικά η Κατερίνα είναι δικά τους λόγια. Εμείς δεν είχαμε μιλήσει περί εγωισμού τότε. Ότι τώρα, γιατί δεν έκανες αυτό που είχες πει τότε, να βάλεις πίσω τον εγωισμό σου μετά από 4 ήττες και να βάλεις στο μάτι που είναι καλός η Δώρα. Και ο Σταμάτης ήταν τρομερός. Δηλαδή, άμα δεν είχε προηγηθεί αυτή η στιγμή μεταξύ των δύο ομάδων, εμένα προσωπικά δεν θα με έκανε καμία εντύπωση. Και τότε έλεγα ότι 30 φορές θα είχα το Φάνη, θα βάζω το Φάνη. Θυμάμαι δηλαδή ότι είχαμε την αντιπαράθεση τότε μπλε και κόκκινη και εγώ έλεγα ότι το θεωρώ. Περίεργο που δεν πήγε στο best of. Ναι. Από τα best of, φίλε. Ο καλύτερος παίχτης. Έλα, Κατερίνα, θες να συμπληρώσει κάτι? Η Δώρα, ας πούμε, ήταν σε όλους τους αγώνες καλή. Μάλιστα. Άρα θα έπρεπε να το διακρίνει. Δεν είδα πουθενά τη Δώρα να αστοχήσει το τεμ. Εγώ αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι δεν ήταν άλλους αγώνες, όντω δεν ήταν καλός. Στον αγώνα που παίξαμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε. Ήταν τρομερός. Τις βολές που έκανε. Όλοι του αγώνες ήταν 5 στα 5 τα πρώτα. Και κόλλαγε σε ένα. Ναι, ρε παιδί μου, απλά οι 4 ήττες επηρεάζουν. Το δικό σας παιχνίδι ήταν 6 το τεμ μπροστά. Δηλαδή οι βολές του ήταν απίστευτες. Κόλλαγε σε ένα. Γι' αυτό και τον εμπιστευτήκαμε να μπει στο τελευταίο. Γιατί όταν καθαρίζεις. Πώς ήταν, 3, 6, 9. Όταν καθαρίζει από τα 9, το τεμ, τα 8, μπαμ. Αυτό δεν δείχνει ανικανότητα ή ότι δεν το έχει στο στόχο. Δεν είπε τον είπαμε ανικανότητα. Όχι, δεν είπατε τον είπατε ανικανότητα. Ενδεχομένως να μην είχε καθαρό μυαλό. Μίλησα για ψυχραιμία. Εγώ, άμα χάσω 2 ή 3 φορές, θα κάνω πίσω και θα πω πες τώρα. Μπαίνει κάποιο άλλο. Γιατί υποσυνείδητα μέσα μου έχει περάσει. Επειδή ήμουν από πίσω, πήγαινε πάνω στο τραπέζι. Επειδή ήμουν από πίσω, όλες οι βολές πήγαιναν δεξιά. Ναι, μαζί μα. Και με τον Γιουλάκα και με την Κατερίνα. Κατάλαβα ότι ο παίχτη στο επίπεδο του Φάνη κάνει 0 στα 15 με μένα και την Κατερίνα για να τελειώσει το match είναι και θέμα ψυχραιμία. Δεν είναι ατυχία, δεν είναι ικανότητα. Είναι σαν να έχει βάλει ένα ποδοσφαιριστή στα 5 όπω λε. Κατάλαβα. Δεν είναι θέμα ψυχραιμία. Αυτό θέλω να πω. Απλά δεν είναι θέμα ψυχραιμία. Γιατί όταν τελειώνει το match τον είδα που βάρισε το κρυκάκι και το πέταξε. Εσύ άρα το χρεώνει στην τύχη, α πούμε. Όχι, δεν το ρίχνω καθόλου στην τύχη. Καθόλου στην τύχη. Έλα, Φάνη, γιατί καταλαβαίνω ότι. Έχω παίξει από την αρχή του Survivor. Αμέτρητου τέτοιου πόντου. Η αλήθεια είναι είτε έχω χάσει είτε έχω κερδίσει. Και δεν θα το συνεχίσω. Κατηγορούμε για το καλό του. Το και θα συνεχίσω. Δεν πιστεύω ότι είναι για το καλό, αλλά τέλος πάντων και θα συνεχίσω να το κάνω. Να μιλήσω πολύ ειλικρινά, δεν ήταν καθόλου εγωιστικό. Γιατί πιστεύεις ότι βάζουν αυτή τη λέξη συγκεκριμένα? Επειδή, τον εγωισμό. Εντάξει, προφανώς επειδή έχασα κάποιους αγώνες, 5 για την ακρίβεια, προφανώς θέλουν να μου το τρίψουν στη μούρη. Η αλήθεια είναι να μου πούνε ότι είναι εγωιστικό. Άλλες φορές μου έχουν πει ότι έχω έπαρση. Νομίζω ότι είναι λίγο αλληλένδετα όλα αυτά. Δεν το μετανιώνω. Συζήτησα με την ομάδα μου και νομίζω ότι και σε αντίστοιχη άλλη περίπτωση πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί όποτε και να μπω, ο μόνος μου στόχος είναι η νίκη. Δεν βλέπω τίποτα άλλο, βλέπω μόνο τη νίκη. Και είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, πιστεύω στις δυνατότητές μου. Δεν μου έτυχε σήμερα. Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος, ήμουνα στην πλευρά των κερδισμένων. Καλό είναι όμως και τις φορές που χάνεις
να παίρνεις πράγματα από εκεί, να είσαι λίγο πιο ήρεμος, λίγο πιο ψύχρεμος και να προχωράς παρακάτω. Γιατί στη ζωή δυστυχώς δεν γίνεται να κερδίζεις πάντα. Και το Survivor είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Στο Γιώργο Γκιουλέκα, τι έχεις να απαντήσεις για τα παραδείγματα τα πιο παλιά που φέρνει. Ότι σε αγώνα που δεν ήσουν καλός δεν έμπαινε σε best of. Χθες τι άλλαξε? Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές. Από όλο το Survivor σε best of δεν έχω μπει μία και σε flag άλλη μία. Δηλαδή δύο φορές σε αμέτρητους αγώνες. Νομίζω ότι ήταν τελείως διαφορετικό. Συμφωνώ με το Σταμάτη. Εγώ δεν θεωρώ ότι είχα κάποιες βολές. Δηλαδή και με την Κατερίνα και με τον Γιώργο έφτασα πολύ μπροστά στο τελευταίο. Απλά δεν μπορούσα να το πετύχω. Συμβαίνει. Και sorry κιόλας, ναι, δεν το θεωρώ εγωιστικό, ούτε συμφωνώ τόσο πολύ, εξτερνίζω με την άποψη των κόκκινων, αλλά είναι η δικιά τους άποψη, δεν μπορώ να την αλλάξω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας να την αλλάξω. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Γιώργο, θα ήθελα τη δική σου απάντηση σε αυτό που λέει ο Φάνης, αλλά και σε αυτό που προσθέτει ότι αυτό που σχολιάζεται περί εγωισμού, ότι συνδέεται και με την έπαρση. Σαν να έχετε μια καμπάνια, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτά τα λόγια, προκειμένου να του χαλάσετε την ψυχολογία, να του τρύψετε στη μούρη. Μάλιστα, εγώ δεν μίλησα για καμία έπαρση. Το μόνο που ανέφερα ουσιαστικά ανακύκλωσα μια κουβέντα που είχε πει ο ίδιος ο Φάνης και οι συμπαίχτες του τότε. Είχαμε απλά αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, πώς και δεν πήγε ο Φάνης στον best of. Και ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει και έλεγαν όλοι ότι έκανε πίσω τον εγωισμό του και εκεί φαίνεται ο αληθινός ηγέτης. Δεν θυμάμαι ποιες λέξεις είχαν χρησιμοποιήσει, τίποτα. Τέλος πάντων, οπότε τη λέξη εγωισμός την είχε φέρει ο Φάνης στην επιφάνεια σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Αυτό ουσιαστικά είπα, δεν ήθελα ούτε να τον πικάρω ούτε να κάνω κάτι. Απλά όντως είχα την απορία, όπως χθες μπαίνω και βλέπω το Φάνη. Λέω τις προηγούμενες δύο φορές που είχε κακή μέρα δεν μπήκε, ας πούμε. Δύο-τρεις, όσες είναι ο ίδιος, θυμάται σίγουρα καλύτερα. Και αυτή την απορία ήθελα να του εκφράσω. Πολύ λογικά, ότι εσύ είχες πει ότι όταν είμαι σε κακή μέρα δεν μπαίνω, βάζω τον εγωισμό μου πίσω. Τώρα έκανες το αντίθετο. Λογικό αυτό που λέει, ότι πίστευα στο μάτς, το πήρα. Εντάξει, cool. Ενώ δεν υπάρχει σωστό λάθος. Θα πετύχαινε το κορινάκι και θα λέγαμε τελικά καλή επιλογή. Αυτό ήθελα να κάνει, να βγει μπροστά, να πάρει μια νίκη απέναντι στην Κατερίνα, να ανεβάσει και το ηθικό του και τη ομάδα. Δεν ήθελα καν να βγω να πάρω μια νίκη απέναντι στην Κατερίνα. Δεν ήθελα να φέρει μια νίκη στην ομάδα. Δεν το πάω προσωπικά. Να φέρει μια νίκη στην ομάδα. Γιατί αυτό το έχει πει και την προηγούμενη φορά που είχα διαλέξει εσένα που λες να πάρω μια νίκη απέναντι σε σένα. Είτε παίζω με σένα, είτε με τον Χριστόφορο, είτε με την Κατερίνα, είτε με τον Γιώργο. Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μου αλλάζει τίποτα. Και νομίζω ότι το έχω αποδείξει και πάρα πολλές φορές. Τόσο, δεν ήθελα να πάω την κουβέντα εκεί. Αν ήξερα να έφερε μια νίκη απέναντι στον Γιώργο, απλά επειδή επέλεξε την Κατερίνα, αν έφερε την Κατερίνα. Αλλιώς μπορούσε να επιλέξει τον Γιώργο και να επιλέξει τον Ντάνιελ. Ναι, γιατί πίστευα ότι θα κέρδιζα και μετά θα κέρδιζε ο Ντάνιελ και θα πηγαίναμε στον Μπεστό. Αυτή ήταν η στρατηγική μας. Εν τέλει δεν βγήκε. Αν θυμάμαι καλά, όμως την προηγούμενη εβδομάδα που πάλι χάναμε 19, έγινε κάτι παρόμοιο και κερδίσαμε. Δεν ήθελα, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι πάντα στην πλευρά του κερδισμένου, όπως δεν μπορεί να κρίνει εκ του ασφαλού. Όταν συζητάμε, μπερδεύτηκα λίγο. Όταν βρίσκεσαι στην απέναντι ομάδα, το γιατί μπήκα εγώ και γιατί τι συζήτηση έκανα με την ομάδα μου είναι ξεκάθαρα δικό μου θέμα. Νομίζω, δεν θυμάμαι αυτές τις δύο φορές που αναφέρετε για παλιά. Όντως, τα θυμάμαι λίγο νοερά. Τέλος πάντων, εγώ δεν διαφορά είναι ότι τον αναπώ, χειρινή μου σχολιάζει. Χθες είχε όντως καλές βολές. Ναι, εννοείται cool. Και τον επιλέξετε, δεν είχε τόσο παράλογο. Αυτό, εγώ δεν είπα ότι είναι παράλογο. Ίσα-ίσα και τότε είχα πει ότι μπορούσε να μπει. Το αντίθετο, αυτό που κάνατε τότε, εγώ υποστήριζα εκείνη τη φορά. Και δεν μίλησα για δύο ότι τρέλα τι έγινε χειρινή μου σχολιάζει. Δηλαδή δεν πήγα σε καμία διάθεση να πικάρω ούτε το φαν, ούτε έπαρση, ούτε με την Κατερίνα. Δεν ξέρω γιατί κουβέντα ξέφυγε. Απλά έκανα μια πορεία που είναι εύλογη, πιστεύω. Λοιπόν, να μείνουμε στα του αγώνα, παιδιά, να κλείσουμε αυτή την κουβέντα κάπου εδώ. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος κερδίθηκε στα σημεία από την κόκκινη ομάδα. Τα σημεία αυτά έφεραν και αντιπαραθέσεις εδώ στην κουβέντα μας.